Οπότε πέρασα όλο αυτό το γλωσσικό, τη γλωσσική μάχη και με ξεχνάτε και εσείς οι εκπαιδευτικοί που ξέρετε τα πράγματα. Όλες οι μάχες που έγιναν σε αυτή τη χώρα στο εκπαιδευτικό έγιναν για τη γλώσσα. Τι να θυμηθούμε, να θυμηθούμε τα Ευαγγελικά που πήγαν να μεταφράσει Όλγα η Βασίλισσα το Ευαγγέλιο στη Δημοτική και στην Αθήνα έγινε εμφύλιος πόλεμος, σκοτώθηκαν. Τι να πούμε, να πούμε για τα οριστικά που πήγαν να μεταφράσουν την Ορεστιάδα στη Δημοτική και ο Μυστριώτης, ο συντηρητικός καθηγητής, ο πλάτρης της αρχαΐζουσας, ξεσήκωσε τους φοιτητές και λέμε τώρα τα κάνουν αυτά οι φοιτητές. Μια ζωή αυτό το γινόταν. Και έγιναν μάχες μεταξύ των δημοτικιστών, έχει δικαί μας στην Αθήνα για αυτά τα πράγματα. Τα πήρα και εγώ, τα έβαλα στο ζυμαράκι της λογοτεχνίας, έτσι αναμειγμένα και έχει μια ομορφιά και μια ευρυθμία για μένα τουλάχιστον συγγραφέα ο λόγος και φυσικά μετά για τον αναγνώστη όποιον το αντέξει. Δηλαδή γιατί είναι και μερικοί που δεν το αντέχουν και δεν πειράζει. Άμα θέλετε να σας πω κι άλλο πράγμα για τη ζωή μου, σας δουλεύω, θα πάρετε εσείς το μικρόφωνο. Ναι. Δεν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή για μένα είναι ζωή. Είναι όπως ξεκινάς το πρωί να πας έναν ωραίο περίπατο, χωρίς να ξέρεις όμως που θα πας, είναι χωρίς προορισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα τρένο από μια στάση ενός άγνωστου τρένου για σένα και σε πάει, αρχίζει και σου ανακαλύπτει τοπία. Τα οποία είναι τοπία ανεξερεύνητα. Εκείνη τη στιγμή τα ανακαλύπτεις, δεν τα έχεις μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή εγώ δεν κάνω ποτέ σκελετό. Ξέρω ποτέ. Έχω κάνει μια επίπονη έρευνα και έχω τα στοιχεία μου. Έχω μπει στην εποχή, δηλαδή ας πάρουμε το 19ο αιώνα που είναι πολύ άγνωστος αιώνας. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω πάρα πολύ για τον 19ο αιώνα. Πήγα στη Βουλή των Ελλήνων. Πήγα στο ΕΛΙΑ από το Ελληνικό Λογοτεχνικό Αρχείο. Πήγα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πήγα στις βιβλιοθήκες όλες. Πήγα στα πρακτορία εφημερίδων αθηναϊκού τύπου και διάβασα τις εφημερίδες της εποχής, τις υπέροχες εφημερίδες του Σουρή, έτσι, των όλων του Ροΐδη, αυτές τις εφημερίδες, γιατί μέσα από το σατυρικό τύπο καταλαβαίνεις την εποχή, γιατί μόνο οι σατυρικοί έλεγαν την αλήθεια εκείνη την εποχή. Όλοι οι άλλοι έπαιζαν το παιχνίδι της εξουσίας, όπως παίζουν και σήμερα αναλόγως. Έτσι γινόταν και τότε. Λοιπόν, διαβάζοντας όλα αυτά, άρχισα να ζω στο 19ο αιώνα. Τον ήρωα τον είχα βρει, ήξερα τι θα γράψω, για ποιον θα γράψω και τι είναι για μένα ο Ρωμαίος Αβουλές, που είναι ο πρωταγωνιστής του «Όπως ήθελα να ζήσω». Από εκεί και πέρα, έχω τον ήρωά μου, ξέρω τι θέλει να πει στα πολιτικά, κοινωνικά, με ποιους θα επαναστατήσει, γιατί θα επαναστατήσει με το παλάτι, γιατί με τους πολιτευτές, γιατί με τους τραμπούκους, γιατί με τους κουτσαβάκηδες, αλλά πρέπει να έχει και γυναίκες γύρω του, πρέπει να έχει και ανθρώπους που να τον υποστηρίζουν στις ιδέες του, όλα αυτά. Και άρχιζαν να μου ανοίγονται οι δρόμοι, αφού είχα χωνέψει καλά την εποχή όμως. Δηλαδή, τα δύο χρόνια θα τα φας οπωσδήποτε για να τη ζήσεις στην εποχή. Και μετά αρχίζει αυτό το, αρχίζει το ταξίδι. Τι είναι ο Ρωμαίος Αβουλές? Είναι πάρικος της Μασσαλίας. Άρα λοιπόν θα τον βάλω στο πλοίο, θα έρθω και αρχίζω. Τι λιμάνια θα πιάσει, πού θα έρθει, πώς είναι ο Πειραιάς εκείνη την εποχή. Για να τον ξαναδούμε πάλι. Δηλαδή είναι μια τρομακτική διαδικασία η οποία όμως είναι και πολύ γοητευτική. Δεν υπάρχει φως και σκοτάδι, όπως αν μπαίνεις μέσα στο τούνελ με το τρένο και ανάβουν τα φωτάκια, κάπως έτσι. Και δεν μπορείς να το περιγράψεις κιόλας, ούτε και να το εκλογικεύσεις, γιατί αυτό είναι μια μαγική διαδικασία προσωπική. Για εσάς που κάνετε και, γιατί τώρα είναι και της μόδας η δημιουργική γραφή και πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν δημιουργική γραφή, πάρα πολλοί. Εγώ δεν έκανα. Και εκείνο που σκέφτομαι να κάνουν, είναι καλά κάνουν, γιατί είναι και δάσκαλοι και καθηγητές που μπορούν να βοηθήσουν και τα παιδιά στις εκθέσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έρχομαι πάντα και λέω, κοίτα, να δεις τόσοι κλασικοί συγγραφείς, οι οποίοι άφησαν σπουδαίο έργο, δεν πήγε κανένας να κάνει δημιουργική γραφή, αλλά παίζει και ρόλο και το ταλέντο και το ένστικτο και η δύναμη της ψυχής και όλα αυτά τα οποία είναι συγγραφή, είναι μεγάλη διαδικασία. Και το οποίο δεν τόλμησα να πιάσω τα χέρια, δεν το πείμα. Λέω, αυτό είναι πολύ ψηλή τέχνη, μπορεί να με κάψει και όλα, άστο. Άλλος. Άντε, να πάμε να διασκεδάσουμε. Οι άντρες πρέπει να μας κεράσετε απόψε για να μας δείτε.
Να μας... Μία μέρα μόνο, όχι, δεν τη δέχομαι. Μία παγκόσμια μέρα δεν μου λέει τίποτα. Έτσι, μπράβο. Ούτε το κέρασμά τους. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε τότε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ναι, ναι, θα το υπογράψω τα βιβλία σας, εννοείται. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να με ξαναδεχτείτε στην αγκαλιά σας, έτσι, να μην σας απογοήτευσα. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Και θα μπορείτε να επιλέγουν έτσι βιβλία τα οποία θα είναι προβληματισμού, έτσι πιστεύω κάνουν. Έτσι κι αλλιώς είναι και μια φίλη Μέρη Κότζογλου, η οποία θα παρουσιάσει. Μια καλή συγγραφέα. Α, πολύ ωραία. Εδώ. Κόβει το μάθημα, τι νομίζετε.